Και η Μαρία Ψωμά, η βιοπαθολόγος της εκπομπής, είναι εδώ. Θα μας δείξει και θα μας πει ποιες είναι οι σωστές τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε για να είμαστε περισσότερο γόνιμοι. Και άντρες γυναίκες, άντρες, έτσι. Γυναίκες, πολύ σωστά. Και θα την συναντήσουν αμέσως τώρα ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Θέμης Γιοργαντάς. Hello. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, έχεις εγκλωβιστεί με εμάς πλέον. Εντελώς και χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω να φέρνει σου. Τι? Σύση. Να μην το πω. Πρέπει να φωνάζεις και να λες. Δεν περνάς καλά στο σπίτι. Φαίνεται το εσώρουχό σου. Όχι το βρακί σου. Το βρακί σου και εσύ πραγματικά. Τι κάνετε. Να πω, να επισημάνω λίγο κάτι, το ενδυματολογικό κομμάτι της κυρίας Ψωμά, το οποίο είναι πάντα σεξι. Είναι πάντα, μπράβο, σικ και σεξι, σούπερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τροφές που ενισχύουν την γονιμότητα. Και είναι και αφιερωμένο στη φίλη μου τη Μαρλού Ρεπαπή που παρακολουθεί την εκπομπή. Έχει ήδη ένα παιδί. Μπράβο. Αλλά επειδή χρειαζόμαστε έτσι ενδυνάμωση και στη φίλη μου τη Μέρη, βεβαίως. Απλά ωραία. Πριν προχωρήσουμε, θα πω το γιογκαλάτες που δείξατε είναι ιδανική γυμναστική για να γονιμοποιήσουμε. Αλήθεια. Διότι έχει διαφραγματικές αναπνοές, χαλαρώνει και κάνει και μυϊκή ενδυνάμωση. Κάτι ξέρετε το σάκι που το έκανε πριν. Η υπεράθλιση δεν βοηθάει. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι τη ζάχαρη, την οποία δεν μου αρέσει καθόλου, όπως έχετε καταλάβει. Η ζάχαρη. Είναι ένα θέμα με τη ζάχαρη. Λοιπόν, κάνει ορμονικό χάος και δεν βοηθάει να παραχθούν οι ορμόνες σωστά. Οπότε δεν θέλουμε λευκή ζάχαρη. 4 μήνες πριν πάρουμε την απόφαση την να γονιμοποιήσουμε. Την άλλη φορά ο Παύλος και για την brown sugar. Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Να ρωτήσω κάτι για το ορμονικό χάος τώρα. Τώρα μιλάμε για τους άντρες ή και... Και για τους δύο. Και για τις γυναίκες. Ναι, και γιατί για τους δύο. Θέλει δύο για να κάνεις ένα παιδί. Οπότε μιλάω και για τους δύο. Μπορεί όμως να είναι πρόβλημα πολύ γυναικείο, ιατρικό. Και για τους δύο. Ζάχαρη κομμένη σε όλα. Πρακτικά δηλαδή, τη ζάχαρη σκοτώνει το σπέρμα. Μπράβο. Και αλλοιώνει το σπέρμα. Και στις γυναίκες δεν μπορούν να έχουν καλούς κύκλους. Μάλιστα. Καλή αμινορύση. Ειδικά οι κοπέλες που έχουν πολυκυστικές οθήκες, που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζάχαρο, δεν θέλει καθόλου ζάχαρο. Ναι, αλλά αυτομάτως μιλάμε και για όλα τα γλυκά. Σαφώς. Τίποτα. Όχι. Okay. Μια ισορροπημένη διατροφή θέλει ωστόσο. Δεν χρειάζεται να καταναλώνεις καθόλου. Μπορείς να φτιάξεις πάρα πολύ καλά με αποξηραμένα φρούτα να φας, να αντικαταστήσεις το γλυκό, την αίσθηση του γλυκού. Λοιπόν, απαγορεύουμε τη ζάχαρη, αλλά πάμε στροφές όμως που ενισχύουν. Βλέπουμε εδώ είναι από εδώ. Να πιάσουμε λοιπόν από τις πιπεριές. Πιπεριές κόκκινες, ακτινίδιο και μπρόκολο που είναι η βιταμίνη C. Να βάλουμε μια νοτελεία και να το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Να πάρετε και στυλό.